Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου αναδείχθηκαν με το χειρότερο τρόπο κατά τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, αφού πλημμύρισε ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος του κτηρίου και φούσκωσαν στην κυριολεξία τα ταβάνια, τα οποία είναι έτοιμα να πέσουν στα κεφάλια των εργαζομένων και των διαδίκων. Οι εργαζόμενοι και οι δικηγόροι έκαναν το πρωί 2 ώρες στάση εργασία στη ένδειξη διαμαρτυρίας για την αναλυσία του κράτους στο σοβαρότατο πρόβλημα που δυστυχώς χρονίζει. Με τις μεγάλες βροχοπτώσεις, προχθές και χθες, αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το κτίριο από τη στέγη του Μπάζη και στον επανόροφο και στον κάτω πλημμυρίσαμε. Έβγαζαν οι μπρίζες νερά, αφαιρέσαμε τις μπρίζες, τους υπολογιστές, δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Συνάδελφος εξαναγκάστηκε να βγάλει το γραφείο στο διάδρομο για να συνεχίσει να δουλεύει. Εν τη αυτή περιπτώσει είναι ένα μαρτύριο. Το ισόγειο ήταν σαν σε βάρκα. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Καταρχήν έχουν φουσκώσει τα ταβάνια, να πέσουν τα ταβάνια και κινδυνεύουν οι ζωές των συναδέλφων. Αλλά όχι μόνο, και των δικηγόρων και των δικαστών και των διάδικων. Γιατί είναι ένα μέγαρο που κάθε μέρα δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μας προβληματίζει, άλλωστε το βλέπετε κι εσείς, το ότι δεν ασχολείται το κράτος, το Υπουργείο, να κάνει μια ανακαίνιση, να το στερεώσει το κτίριο, να στερεώσει τα ταβάνια, να στερεώσει τις στέγες, να είναι ασφαλές. Δηλαδή τι ζητάμε οι εργαζόμενοι, συμμετέχουν και ο Δικηγορικός Σύλλογος, γιατί και αυτοί είναι οι άνθρωποι που κάθε μέρα είναι μέσα στο κτίριο. Δεν ζητάμε γλάστρες με λουλούδια, να μορφύνει ο χώρος. Ζητάμε να ασχοληθούν με το κτίριο ούτως ώστε να μην είναι επικίνδυνο για τη ζωή τη δικιά μας και όλων όσων μπαίνουν στο χώρο. Κύριε Μακλάρα, θυμάμαι πολλά χρόνια να το ζητάτε αυτό και να έχετε κάνει κινητοποιήσεις, ωστόσο προφανώς ισότα μη ακουόντων. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να γίνει κάτι για να επιτεθεί πραγματικά το κράτος. Και πραγματικά, και έχετε δίκιο, έγινε μία ανακαίνιση πριν πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια, το κτίριο όμως έχει ανάγκες, ακόμα και τα κουφώματα, αν προσέξετε, είναι εξαθλειωμένα. Εκτός των άλλων, είναι και ένα ιστορικό κτίριο. Δεν πάβει δηλαδή να είχε και ανάγκες και από πολιτιστικής πλευράς να συντηρηθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή σας το βάζουμε εμείς σαν θέμα ασφάλειας ζωής μας. Φέτος επιδεινώθηκε και όπως βλέπετε έχει δημιουργήσει ροχμή το ταβάνι της οροφής σχεδόν σαν σταυρό, ενώνει εκεί. Εκεί το δικό μου το μάτι και πολλών άλλων έχουν διαπιστώσει ότι έχει κάνει κοιλιά η οροφή, ελαφρώς ενδεχομένως, και από εκεί λοιπόν έβρεχε. Όταν σας λέω έβρεχε, δεν έσταζε, δεν θα πω τη λέξη έσταζε, έβρεχε. Εμείς είχαμε δικογραφίες στις καρέκλες, όπως βλέπετε εδώ. Εκεί καθόταν συνάδελφος, εγώ εδώ. Υπήρχαν πολίτες, δικηγόροι κλπ. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό το πρόβλημα προκάλεσε κάποια ταραχή. Σκοθήκαμε, τραβήξαμε δικογραφίες, βγάλαμε τα μηχανήματα από τις μπρίζες για να μην προκληθεί βρέχη κύκλωμα. Λοιπόν, κάναμε όλα αυτά, ας πούμε, ό,τι επιβάλλεται να κάνουμε και βέβαια φύγαμε. Έχουμε πρόβλημα και με την ασφάλεια. Προχθές, το ακούσατε, έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια μέσα στο δικαστικό Μέγαρο. Ακούστηκε ότι οπλοφορούσαν κιόλας κάποιοι. Χύθηκε αίμα. Υπήρχαν αίματα στους διαδρόμους, τραυματίες. Φοβηθήκαμε, κλειστήκαμε στα γραφεία και την ώρα που σχολάσαμε δεν φύγαμε. Περιμέναμε να ησυχάσει. Το δικαστήριο δεν έβγαλε απόφαση. Έγινε δηλαδή μεγάλη ιστορία. Έχουμε και πρόβλημα και με την ασφάλεια. Γι' αυτό βγαίνουμε στα κανάλια, φωνάζουμε, προσπαθούμε να πιέσουμε. Ασφάλεια δεν έχουμε. Καθαριότητα είναι πλημελέστατη. Με μια άθλια κοινή τουαλέτα για το κοινό, την οποία είχαμε κλειδώσει ένα διάστημα. Γενικά το κτίριο είναι εξαθλειωμένο. Και κοντά σε αυτό και εμείς.
Το θάρρος και η αμεσότητα αντίδρασης του περιπτερά έσωσε την κατάσταση και απεφεύχθη η κλοπή του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Τσόκρη, δίπλα στη Λαϊκή Αγορά του Άργου, το βράδυ της Τετάρτης. Ήταν 12 παρατέταρτο το βράδυ της Τετάρτης όταν άγνωστος κουκουλοφόρος άνδρας πλησίασε τον ιδιοκτήτη περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Τσόκρη στη Λαϊκή Αγορά του Άργους και με απειλή όπλου ζήτησε να του παραδώσει τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο. Ο περιπτεράς που χρόνια δραστηριοποιείται στο επάγγελμα αντέδρασε με ψυχραιμία και αμεσότητα, άρπαξε ό,τι βρήκε μπροστά του και κυνήγησε τον κουκουλοφόρο που προφανώς φοβήθηκε και ετράπησε φυγή. Ο επίδοξος κλέφτης την επόμενη φορά που θα σκεφτεί να προβεί σε τέτοια ενέργεια μάλλον θα την αποφύγει. 21 μέλη εξελέγησαν για την ΠΕΔ Πελοποννήσου κατά τις εκλογές του οργάνου που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην Τρίπολη. 4 ήταν συνδυασμοί των υποψηφίων για το συνδικαλιστικό όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε 10 ημέρες θα συγκληθεί σε σώμα για την ανάδειξη του Προεδρείου που θα κληθεί να λύσει ουσιαστικά προβλήματα της Περιφέρειας, αν υπάρξει ομόνοια και συνένεση μακριά από διχόνοιες και αντικλήσεις. Έγιναν οι εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου. 26 Δήμοι έστειλαν τους αντιπροσώπους τους για να εκλέξουν 21 μέλη που θα αποτελούν το Διοικητικό του Συμβούλιο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που είχαν επιλεγεί από τους 26 αυτούς Δήμους μου έδωσαν την πρώτη θέση σε ένα όργανο το οποίο πραγματικά έχει να υπομειστεί ένα πολύ μεγάλο φορτίο. Το φορτίο που θα υπομειστεί στην πορεία είναι η ελπής χρηματοδότηση, να δούμε πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε για το θέμα των απορριμμάτων σε σχέση με την περιφέρεια και με την κεντρική διοίκηση, έτσι ώστε να είναι λιγότερα τα χρήματα τα οποία θα πληρώνει ο λαός. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση για να ενημερώσω τον κόσμο που μας ακούει, γιατί έχει μια λανθασμένη ενημέρωση από συγκεκριμένο πρόσωπο ότι τα σκουπίδια τάχα μου τα διαχειρίζονται οι Δήμοι. Δεν διαχειρίζονται τα απορρίμματα οι Δήμοι, μακάρι να τα διαχειριζόμασταν εμείς, έτσι ώστε να απαλλάξουμε το λαό μας από περιττά έξοδα. Αλλά εμείς, βάσει νόμου, το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε την αποκομιδή των απορριμμάτων. Βεβαίως να πιέσουμε στην πορεία να τα πάρουν οι Δήμοι. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να συνεννοηθούμε με την περιφέρεια, η οποία έχει και την αρμοδιότητα γι' αυτό και κάνει και ένα διαγωνισμό που πιστεύω ότι πρέπει όσο δυνατόν γρηγορότερα να τελειώσει. Δεν μπαίνω λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει ως δήμαρχο και ως εκπρόσωπο των δημάρχων ένα πράγμα το οποίο δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθούμε τώρα, γιατί πραγματικά δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Κλείνω γρήγορα και φεύγω από αυτό το θέμα και πηγαίνω στην χθεσινή ιστορία της ΠΕΔ, η οποία τελείωσε με τις 4 παρατάξεις να έχουν η μία 11, να έχει εκλέξει 11 συμβούλους, η δεύτερη παράταξη 6, η τρίτη παράταξη 3 και να υπάρχει και μία αδέσμευτη υποψηφιότητα του Δημάρχου των Σπαρτιατών, η οποία πραγματικά εξελέγει και αυτή. Θα συγκληθούμε σε τουλάχιστον 10 μέρες, από ό,τι λέει ο νόμος. Θα καλέσω ως πρώτος σε αυτές τις εκλογές, θα καλέσω τους υπόλοιπους 20 να συνεδριάσουμε και να βγάλουμε το Προεδρείο μας. Στέλνω ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι θα πρέπει να παλέψουμε, γιατί η ΠΕΔ μέχρι χθες ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δύο μέτωπα. Δεν ακολούθησα καμία από αυτές τις δύο πλευρές, γιατί πραγματικά πίστευα ότι αυτό κάνει μόνο κακό στην ΠΕΔ, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Έχουμε ουσιαστικά προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Είναι η ενημέρωση που πρέπει να έχουν οι Δήμοι. Το έχω πει και θα το λέω πάντα. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν πότε βγαίνουν προγράμματα ευρωπαϊκά. Υπάρχουν δήμαρχοι που δεν γνωρίζουν σε μικρούς δήμους τι γίνεται πάνω σε οικονομικά θέματα και σε νομικά θέματα. Θα πρέπει να υπάρχει αρρωγή νομική υποστήριξη στους δημάρχους και στους δήμους τους, που πολλές φορές συμβαίνει να κατατρέπονται σε δικαστήρια για ψηλού πείδημα. Και μέχρι χθες ήταν στον αέρα και σε ένα έολο περιβάλλον. Αυτά λοιπόν, και με αυτές τις σκέψεις πιστεύω ότι το Προεδρείο που θα προκύψει στις επόμενες εκλογές, που θα γίνουν σε 10 μέρες μεταξύ μας των 21, θα είναι ένα ψηφοδέλτιο, μάλλον ένα Προεδρείο το οποίο θα εκφράζεται τουλάχιστον με δύο παρατάξεις και όχι με μία. Και αυτό το λέω γιατί έτσι θα είναι και καλύτερες οι αποφάσεις και θα είναι και περισσότερο διευρυμένη
αν θέλετε, η πλειοψηφία ανάμεσα σε αυτό το συμβούλιο. Οι καιροί, οι μονόχνοτοι θα έλεγα, έχουν περάσει. Και κάποιοι λοιπόν που έχουν χάσει τα παιχνίδια τους θα πρέπει να ηρεμήσουν, να βρουν πάλι το βηματισμό τους, γιατί τους έχουν ανάγκη οι άνθρωποι στον τόπο τους. Οι εκλογές τέλειωσαν. Οι πίκρες και οι χολές τελειώνουν. Έτσι είναι οι εκλογές. Οι εκλογές αφήνουν και κάποια ίχνη πίσω τους. Σε λίγες μέρες θα έχουν ξεχαστεί όλα. Είμαι σίγουρος ότι η επόμενη μέρα στην ΠΕΔ Πελοποννήσου, στην οποία θα θέσω υποψηφιότητα για την Προεδρία, νομίζω ότι θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Κιόσκια της Νέας Κίου και έκαψε μέρους καλλιεργειών και καλαμιές. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άργους αποσόβησε τον κίνδυνο εξάπλωσής της, αφού στη γύρω περιοχή υπάρχουν εργοστάσια και βιοτεχνίες. Την ίδια σχεδόν ώρα, φωτιά ξέσπασε κοντά στο γήπεδο του Παναρητίου και έκαψε 4 στρέμματα γεωργικής έκτασης. 3 οχήματα με 6 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου έσπευσαν επί τόπου και έσβησαν άμεσα την πυρκαγιά. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά η πολλωστή που αργά το μεσημέρι ξεσπάει φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Κίου. Για άλλη μια φορά, σήμερα το μεσημέρι κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Άργους, που με 2 οχήματα και 4 άνδρες αποσόβησαν τον κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Κιόσκια στη Νέα Κίο. Ευτυχώς, γιατί γύρω υπάρχουν πολλά εργοστάσια και βιοτεχνίες που τελικά δεν κινδύνευσαν. Την ίδια σχεδόν ώρα ξέσπασε φωτιά σε γεωργική έκταση κοντά στο γήπεδο του Παναρητίου. 3 οχήματα και 6 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου παρενέβησαν και έσβησαν γρήγορα την πυρκαγιά που έκαψε 4 στρέμματα γεωργικής έκτασης. Για νέο ξεκίνημα της ΔΗΜΑΡ μιλάει ο γραμματέας της Νομαρχιακής και στελέχη του κόμματος στην Αργολίδα μετά τη λήξη του τρίτου και σημαντικότατου συνεδρίου της παράταξης. Τελικά η επανεκλογή του Φώτη Κουβέλη στο τιμόνι της ΔΗΜΑΡ συσπηρώνει τους ψηφοφόρους και δίνει το μήνυμα του νέου ξεκινήματος, τόνισαν με νόημα τα στελέχη της ΔΗΜΑΡ. Είμαστε μετά το τέλος του πιο κρίσιμου και πιο ενδιαφέροντο συνεδρίου από τα τρία που έχει η ΔΗΜΑΡ στην πορεία της. Ήταν ένα συνέδριο που οι αλήθειες πια ήταν αντιμέτωπες με αυτό που συμβαίνει σήμερα μέσα στο κόμμα, αλλά και στην πολιτική, γενικότερη πολιτική σκηνή της χώρας. Από την αρχή φαινόταν ότι αυτό το συνέδριο θα είχε αντιθέσεις, όπως και εκφράστηκαν. Για μένα προσωπικά ήταν έκπληξη, ήμουνα εκείνες τις στιγμές μέσα στο συνέδριο όταν έμαθα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα ζήτησε από τον πρόεδρο να αποχωρήσει. Επικοινώνησα με τον Νίκο τον Τζούγκαλη, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι χωρίς την έγκριση του Φώτη του Κουβέλη δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Η δεύτερη έκπληξη ήταν η υποψηφιότητα Λουκά. Αυτό μας εξέπληξε. Δεν έχω τίποτα με τον σύντροφο τον Δημήτρη τον Λουκά, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν μια υποψηφιότητα που μπορούσε να τεθεί απέναντι στον Φώτη τον Κουβέλη. Και εκεί δημιουργήθηκαν ερωτηματικά που εγώ τουλάχιστον τα έθεσα. Εφόσον η κοινοβουλευτική ομάδα αμφισβητεί τον πρόεδρο, θα έπρεπε να καταθέσει και μια υποψηφιότητα πιο ουσιαστική, η οποία θα δικαιολογούσε αυτή τη στάση. Τώρα πώς έχουν τα πράγματα, ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, θα λέγαμε, μετά την αποχώρηση βέβαια για τον κ. Λιπούδη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πια να δημιουργούμε στο κόμμα προβλήματα. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε, που πιστεύω ότι και χρήσιμοι είμαστε,
και ο κόσμος θα μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία αν πραγματικά σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν τόσο χαμηλά κατά τη γνώμη σας για όλα αυτά που γίνονται εσωκομματικά, φαντάζομαι. Πιστεύετε ότι θα ανακάψει ή μάλλον... Θα σας πω την προσωπική μου γνώμη, την οποία είχα εκφράσει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν σύντροφοι όπως ο Κώστας που έχουν και διαφορετική άποψη, αλλά εγώ θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από τη στιγμή που η Δημάρ παίρνει την απόφαση να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Πριν ακόμα ολοκληρωθούμε σαν κόμμα, μπήκαμε σε μια διαδικασία διακυβέρνησης της χώρας ανέτοιμη και ανυποψίαστη ότι η προγραμματική συμφωνία θα καταντούσε πολύ σύντομα σε κουρελόχαρτο και εμείς θα σερνόμασταν πίσω από τις εξελίξεις. Πιστεύετε ότι το όνομα του Φώτη του Κουβέλη που ακούστηκε για πρόεδρος Δημοκρατίας πριν το ξεκαθαρίσει δημιουργούσε προβλήματα στο χώρο? Ναι, ναι, το πιστεύω απόλυτα. Και δεν έπρεπε ο ίδιος να το αφήσει να σέρνεται. Πάντως το είχε αφήσει για ένα διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει πλέον ως κόμμα να μας ενδιαφέρει το μέλλον. Το παρελθόν είναι η αλήθεια ότι και μας πλήγωσε και μας διαίρεσε. Η αριστερά είχε πάντα τις αντιθέσεις της, οι οποίες μπορεί να φτάσει και στο σημείο των μαχαιρωμάτων, των συντροφικών μαχαιρωμάτων. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι σκόπιμο να βλέπουμε το παρελθόν αλλά το μέλλον. Το τρίτο συνέδριο του χώρου θέλω να πιστεύω ότι κάνει μια νέα αρχή. Νέα αρχή με δυσκολίες. Έχουμε απόλυτη συνέστηση των δυσκολιών, μα απόλυτη συνέστηση. Εκτιμώ ότι η επανεκλογή του Κουβέλη, που κακά τα ψέματα είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία και για το χώρο, σέρνει μεγάλη ιστορία. Και γι' αυτό ο καθένας μας μιλώντας γι' αυτόν έχει συναισθηματική φόρτιση, θα αποτελέσει εκείνο το εφαλτήριο για τις, για τις καλύτερες πορείες του χώρου μας. Θα καλέσετε λοιπόν τους συντρόφους σας και πάλι στη Δημάρα αν θέλετε να... Θα καλέσουμε κόσμο που μας ψήφισε, που μας έδωσε ένα ποσοστό αρκετά σημαντικό, που με τις παλινοδίες που εκφράσαμε το χάσαμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι μέσα από τις δυσκολίες που αντικειμενικά υπάρχουν. Ιδιαίτερη είναι η προσφορά της έκθεσης της Τροχιάς Αργολίδας που επί μία εβδομάδα διεξάγεται σε αίθουσα των στρατών του Καποδίστρια με βασική δράση την επίσκεψη των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης σε αυτήν. Εκτός της ενημέρωσης των μαθητών για σωστή οδήγηση, βασικό μήνυμα που εξάγεται από αυτή την έκθεση είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη αστυνομικού και πολίτη. Πράγματι, το πρωινό είναι σχεδόν, δεν υπάρχει κενό κανένα. Ήρθαν όλα τα σχολεία του Άργους και της περιφέρειας. Και το απόγευμα, προς ευχάριστη έκπληξη, μας επισκέπτεται πάρα πολύ κόσμο. Η ενημέρωση φαντάζομαι ότι είναι διαρκής και τουλάχιστον κάτι να μείνει για τους οδηγούς, τους Έλληνες που είναι πραγματικά επικίνδυνοι. Στοχεύουμε να έρθουμε σε επαφή, σε πρώτη επαφή με τα μικρά παιδιά, κάτω από αυτές τις συνθήκες που είδατε, οι οποίες είναι πιο ανθρώπινες. Διαμορφώνουμε αμοιβές σχέσεις εμπιστοσύνη και σεβασμού σε πολύ μικρές ηλικίες και οι κοινωνίες που έχουν αναπτύξει τέτοιες σχέσεις έχουν κερδίσει πολλά. Σίγουρα. Τα παιδιά από μικρά πρέπει να καλυφθούν στην οδήγηση. Και στην οδήγηση και, επαναλαμβάνω, και στην αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης αστυνομικού και πολίτη. Είναι γνωστό ότι οι πρώτες βοήθειες είναι σημαντικές στον τόπο του ατυχήματος, δεδομένου ότι τα οδικά τροχαία ατυχήματα συνοδεύονται από υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και νοσηρότητας. Πρώτες βοήθειες είναι η άμεση φροντίδα που μπορούμε να δώσουμε στον τόπο του ατυχήματος, στο θύμα ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά. Στην έκθεση Τροχιάς Αργολίδας γίνεται καθημερινά, τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα, εκπαίδευση, ενημέρωση και εκπαίδευση όσον αφορά την πρόληψη των οδικών τροχαίων ατυχημάτων αλλά και τη χορήγηση πρώτων βοήθειων στον τόπο του ατυχήματος. Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτό? Είναι πολύ σημαντικό. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο ενθουσιασμό ακούγοντας τις πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη, την κυκλοφοριακή αγωγή αλλά και τη χορήγηση πρώτων βοηθειών. Είναι σημαντικό να υπάρχει ευαισθητοποίηση στις μικρές αυτές ηλικίες όσον αφορά τα δύο αυτά θέματα.
Η γιορτή των Τεσσάρων Αγίων της Κίου της Μικράς Ασίας θα γιορταστεί στο Ναό της Αγίας Ειρήνης στη Νέα Κίο με μέγα πανηγυρικό εσπερινό το βράδυ του Σαββάτου και θεία λειτουργία την Κυριακή το πρωί, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργολίδας κ. Νεκταρίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του εφημέριου της Νέας Κίου, πατέρα Δημοσθένη Γάτσιου. Εν όψη της πανηγύριος των Αγίων της Κίου, θέλουμε να επικοινωνήσουμε με το τηλεοπτικό κοινό και να ενημερώσουμε ότι οι πανήγυρες των Αγίων της Παλαιάς Κίου, του Αγίου Ενδόξου, του Αγίου Πατρός μάλλον πρώτα, Ευσταθείου Επισκόπου Κίου, του Αγίου Ενδόξου των Νεομαρτύρων Μακαρίου και Ιγνατίου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αθανασίου. Τους Αγίους αυτούς που κατάγονταν από την Παλαιά Κίου της Μικράς Ασίας, με απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εδώ και πολλά χρόνια γιορτάζουμε τη σύναξή τους, όλους μαζί δηλαδή, την Κυριακή αυτή του Οκτωβρίου που γιορτάζει η Εκκλησία μας τους πατέρας που έλαβαν μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 787 στην Νίκαια της Βυθινίας. Οι λόγοι οι οποίοι συνηγόρησαν για να γιορτάζεται αυτή η γιορτή να γιορτάζουμε μάλλον τους Αγίους της Κίου είναι οι εξής. Η Νίκαια της Βυθινίας ήταν κοντά στην Παλαιά Κίο και μάλιστα από το 1600 και μετά η Κίος ήταν η έδρα της Μητροπόλεως Νικαίας μέχρι και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο τελευταίος Μητροπολίτης Νικαίας, ο Βασίλειος, ήταν ο μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι Άγιοι οι δύο, ο Άγιος Ευστάθιος και ο Άγιος Ιγνάτιος, έζησαν την εποχή της οικονομαχίας και πέθαναν από κακουχίες διότι τιμούσαν και σέβονταν τις ιερές εικόνες. Η μνήμη τους γιορτάζεται το μήνα Οκτώβριο, ο Άγιος Μακάριος 6 Οκτωβρίου και ο Άγιος Ιγνάτιος 8 Οκτωβρίου. Και ο τελευταίος λόγος είναι ότι τα δύο κλήτη του Ναού της Αγίας Ειρήνης είναι αφιερωμένα στον Άγιο Μακάριο του αριστερό κλήτος και το δεξιό κλήτος στον Άγιο Ιγνάτιο. Και άρα φυλάσσεται και η εικόνα των Αγίων στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης και γιορτάζονται όλοι μαζί την ερχομένη Κυριακή 12 του μηνός Οκτωβρίου. Την παραμονή Σάββατο και ώρα 5:30 θα ψαλεί εορταστικός εσπερινός στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης με τα θείου κηρύγματος και αρτοπλασίας και την Κυριακή κανονικά θα ψαλεί η ακολουθία του όρθρου και η πανηγυρική θεία λειτουργία χωροστατούντος και λειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Νεκταρίου. Στο Ναό της Αγίας Ειρήνης. Παρακαλούμε τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν, να τιμήσουμε όλοι μαζί τους Αγίους μας και να επικαλεστούμε τη χάρη και τη βοήθειά τους. Για τη Νέα Κίο είναι μια ιδιαίτερη γιορτή και αυτή, διότι οι Άγιοι της Παλαιάς Κίου ενώνουν την Παλαιά Κίο με τη Νέα Κίο και θα πρέπει οι μνήμες, θα πρέπει η θρησκευτική και η πολιτιστική μας παράδοση να διατηρηθεί και αυτό οφείλεται σε όλους μας τόσο από τη συμμετοχή μας στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, στη Θεία Λειτουργία, ως χριστιανοί και από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι όταν θυμόμαστε τις ρίζες μας μπορούμε να διατηρηθούμε και ως χριστιανοί και ως Έλληνες. Μήνας ευαισθητοποίησης του κοινού κατά του καρκίνου του μαστού Οκτώβριος και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Αργολίδας η Αλληλεγγύη θα πραγματοποιήσει την Κυριακή στις 11 το πρωί εκδήλωση παρουσίαση του προγράμματος πρόληψης του καρκίνου του μαστού που θα υλοποιηθεί τα επόμενα δύο χρόνια στον νομό Αργολίδας και το Δήμο Νεμαίας Κορινθίας με θέμα εκπαίδευση γυναικών 25 έως 65 ετών στην ψηλάφιση και υπερηχογραφικός έλεγχος μαστών. Σύλλογος η Αλληλεγγύη γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα 21 χρόνια που δραστηριοποιείται στο νομό Αργολίδας, πέρα από τη στήριξη των ασθενών με καρκίνο, τους οποίους υποστηρίζει με κάθε τρόπο, έχει αναλάβει και ένα πολύ σημαντικό έργο όσον αφορά την ενημέρωση, προκειμένου οι γυναίκες να προλάβουν και να μην θεραπεύουν τον καρκίνο και βεβαίως και οι άλλες μορφές καρκίνου που αφορούν άνδρες. Έχουμε κάνει λοιπόν δεκάδες ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλο τον νομό, και έχουμε καλέσει ομιλητές και από τα νοσοκομεία μας και από το κέντρο και έχουμε κάνει συνέδρια για το σκοπό αυτό. Τα τελευταία όμως χρόνια δραστηριοποιηθήκαμε περισσότερο στο να εκπαιδεύουμε άτομα ούτως ώστε τα ίδια τα άτομα να παίρνουν μέρος στην πρόληψη. Για το σκοπό αυτό λοιπόν
Έχουμε κάνει ομάδες τις οποίες εκπαιδεύουμε σε διάφορα θέματα και αυτό είναι προς όφελος των γυναικών. Είχαμε την ευκαιρία το χρόνο που πέρασε, στις αρχές του χρόνου, να πληροφορηθούμε για τη δράση του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το οποίο με ένα πρόγραμμα που λέγεται «Είμαστε όλοι πολίτες» υποστηρίζει μη κυβερνητικές οργανώσεις στο έργο αυτό της πρόληψης ιδιαίτερα γυναικών που είναι σε αδυναμία, άπορων, ανασφάλιστων, αγροτησών, και έτσι τρέξαμε να στοιχειοθετήσουμε μία πρόταση για τις γυναίκες του νομού μας, την οποία γύρω στο Μάρτιο την υποβάλαμε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, και η πρόταση αυτή αφορά την εκπαίδευση των γυναικών στην αυτοεξέταση των μαστών και ο υπερηφοραυγικός έλεγχος μαστών της κάθε γυναίκας, η οποία θα γίνεται στο χώρο του αυτού ο οποίος οργανώνει την κάθε εκδήλωση. Έτσι λοιπόν κάναμε την πρόταση, περιμέναμε να πάρουμε την απάντηση και με μεγάλη μας ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι η πρότασή μας έγινε αποδεκτή. Μας απήντησαν θετικά και εμείς δραστηριοποιηθήκαμε ούτως ώστε να ενημερώσουμε τα χωριά εκείνα τα οποία έχουμε βάλει στο πρόγραμμα, γιατί έχουμε βάλει κάπου 40-42 σημεία σε όλο το νομό και στην ορεινή Κορινθία, στο Δήμο Νεμέας, και προκειμένου να καλύψουμε τον ορεινό όγκο και όλες οι γυναίκες που είναι σε αδυναμία να μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ήταν ένα δύσκολο έργο να βρούμε όλους τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο νομό μας, στα χωριά αυτά που είναι μικρά. Εν τούτης όμως η αποφασιστικότητά μας ήταν να το καταφέρουμε και τα καταφέραμε, και σε όσα σημεία δεν βρήκαμε συλλόγους, εκεί θα συνεργαστούμε με τα δημοτικά καταστήματα που υπάρχουν, και έτσι συνεργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο και με τους δήμους και με τους συλλόγους, και βεβαίως απευθυνθήκαμε και στην Εκκλησία προκειμένου να ενημερώσουν τους ιερείς και να είναι θετικοί στη δράση μας αυτή και να υποστηρίξουν το έργο μας. Και γενικά θέλουμε σε αυτή τη δράση που είναι τόσο σημαντική να συνεργαστούμε όλοι, και μεθαύριο την Κυριακή τους έχουμε καλέσει όλους, γιατί είναι μια δράση προς όφελος των γυναικών του νομού μας, και βέβαια αυτή τη δράση πρώτα απ' όλα πρέπει να την υποστηρίξουν οι ίδιες οι γυναίκες που είναι προς το συμφέρον τους. Νομίζω τα μηνύματα που έχουμε είναι πάρα πολύ θετικά, δηλαδή οι σύλλογοι κατά τόπους από μεμακρυσμένων χωριών έχουν τρέξει να στείλουν λίστες γυναικών που θέλουν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, ρωτάνε αν θα γίνει εκεί στον τόπο τους για να εξυπηρετηθούν. Και εμείς έχουμε την τύχη να μπορούμε να πάμε στα χωριά τους, γιατί έχουμε στη διάθεσή μας μια κινητή μονάδα όπου ο ακτινολόγος θα είναι εκεί δίπλα τους για να κάνει την εξέταση αυτή, και οι γυναίκες να μην ταλαιπωρηθούν και να μπορούν να έρθουν. Αυτή είναι η δράση την οποία θα παρουσιάσουμε την Κυριακή. Και βέβαια από τον κάθε σύλλογο ζητάμε να μας πει πότε βολεύετε, γιατί ξέρετε ότι το μάζεμα της ελιάς είναι μια δραστηριότητα πολύ σοβαρή και όλοι βιάζονται να μπουν πρώτοι. Δεν είναι εύκολο. Θα καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα, η γραμματέας μας θα είναι εκεί, θα καταρτήσει ένα πρόγραμμα ανάλογα με τις λίστες που θα δεχόμαστε, θα μπαίνουν σε προτεραιότητα, θα προσδιορίζουν πότε τους βολεύει, πότε βολεύονται στον τόπο τους να πάμε, και μέχρι τον Απρίλιο του 2016, όπου το πρόγραμμα θα υπάρχει, εμείς θα καλύψουμε ολόκληρο το νομό προς όφελος των πολιτών. Αργά το απόγευμα της Τετάρτης φυρίξε για άλλη μια φορά το τρένο στο σταθμό του Ναυπλίου. Αυτή τη φορά μετέφερε περί τους 80 εκδρομείς, κυρίως Άγγλους, που επέλεξαν τα εκδρομικά δρομολόγια της Τρένοσέ για να περιηγηθούν στις ομορφιές της Πελοποννήσου και δήλωσαν κατενθουσιασμένοι. Είναι ένα εκδρομικό ταξίδι. Βεβαίως το έχει συνδιοργανώσει Τρένοσέ με ένα γκρουπ Εγγλέζων, Νεοζηλανδών κλπ. Ξεκινήσαμε σήμερα από Καλαμάτα.
μέσω Τρίπολης, Ζευγολατιού, διασχίσαμε αυτή τη φοβερή και τη φανταστική διαδρομή. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Σήμερα ήρθαμε, φέραμε τους τουρίστες, θα μείνουν εδώ απόψε στην πόλη του Ναυπλίου και εμείς θα πάμε για φύλαξη του τρένου προς Κόρινθο. Κατάγονται, οι περισσότεροι είναι από την Αγγλία, από Νέα Ζηλανδία, είναι κανένα τριάρι περίπου από την Τσεχία. Είναι περίπου 50 άτομα. Η Τρένοσέ δρομολογεί τη συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία, η οποία είναι εναυλωμένη στα πλαίσια αξιοποίησης, τουριστικής αξιοποίησης του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου. Είναι μια επταήμερη εκδρομή που συνδυάζει το σιδηρόδρομο, αλλά έχει και ένα πολιτιστικό χαρακτήρα, καθώς οι εγκλέζιος επιτοπλίστων Άγγλοι ξένοι επιβάτες θα επισκεφτούν όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου. Είναι μια σημαντική προσπάθεια η οποία σημειώνει επιτυχία και όπως βλέπετε το όμορφο δίκτυο Πελοποννήσου και το φυσικό κάλος της περιοχής προσεκεί ανθρώπους από την Ευρώπη αλλά και από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Δεκαπέντε οχήματα εποχής της Λέσχης Κουντέρια Τρισκέλιων με τα πληρώματά τους έφτασαν το πρωί στην παραλία του Ναυπλίου στο πλαίσιο της πενταήμερης περιήγησής τους στις ομορφιές αλλά και στους αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου. Τα πανέμορφα καλοσυντηρημένα οχήματα εποχής θα καταλήξουν το απόγευμα της Παρασκευής στο πολιτιστικό πολυκέντρο Φουγάν. Διοργανωτές είναι το Σκουντερία Τρισκέλιων. Ναι. Είναι ένας αγώνας πενταήμερος, μία εβδομάδα γύρω στην Πελοποννήσου. Και φτάνουμε προς το τέλος, πέμπτη σήμερα, τέταρτη μέρα του αγώνα, με προορισμό την Επίδαυρο. Από πού έχετε έρθει? Από την Αθήνα. Για πείτε μας τη διαδρομή λίγο. Η διαδρομή ξεκίνησε από την Αθήνα, φτάσαμε στη Δημητσάνα, φύγαμε τη Δευτέρα από τη Δημητσάνα, κατευθυνθήκαμε προς την Αρχαία Ολυμπία. Πιο μετά πήγαμε στο ναό του Επικούρου Απόλλωνα, επιστροφή πάλι στη Δημητσάνα για διανυκτέρευση. Δεύτερη μέρα φύγαμε από την Δημητσάνα, κατευθυνθήκαμε προς τη Σπάρτη, πήγαμε στο Μιστρά. Στη συνέχεια κατέληξαμε Μονεβασιά, διανυκτέρευση Μονεβασιά. Τρίτη μέρα φύγαμε από τη Μονεβασιά, πήγαμε στο γραφικό χωριό του Κοσμά και μετά από μια πολύ ωραία διαδρομή από το ποτάμι καταλήξαμε εδώ στο Ναύπλιο. Από ό,τι βλέπω και αρχαιολογικούς χώρους επισκεφθήκατε. Βέβαια και αρχαιολογικούς χώρους. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα πάντα. Και τη φύση και το αυτοκίνητο, όλη την ιστορία, να τα συνδυάσουμε όλα μαζί για να έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πόσα οχήματα είσαστε? Αυτή τη στιγμή πίσω είμαστε 15 οχήματα. Και να πω, αυτό που είστε τώρα μέσα είναι ένα μικρούλι όχημα. Τι ακριβώς, τι μάρκα είναι και από πότε είναι? Αυτό είναι ένα Morris Cooper του 1967. Είναι το MK2 το Cooper. Η συντήρησή του δύσκολη, ακριβή? Εντάξει, σίγουρα είναι ένα ιστορικό αυτοκίνητο. Η συντήρησή του είναι ανάλογη. Ευτυχώς, μην το ματιάσουμε, δεν είναι ακριβή η συντήρησή του. Να μην το ματιάσουμε και τρέχει με πόσα χιλιόμετρα? Αυτό δεν, ουσιαστικά δεν είναι το πόσο. Όχι, το πόσο... όχι, θέλω να πω, πιάνει εντωμεταξύ, επειδή είναι πολλών ετών, πιάνει καλές ταχύτητες. Ναι, εντάξει, λέω. Κινείται ικανοποιητικά. Εννοείται αυτό. Κινείται ικανοποιητικά. Με 15 γκολ διαφορά, ο Διομήδης Άργους πέτυχε το απόγευμα της Τετάρτης στο γήπεδο της Νέας Κύου μεγάλη νίκη έναντι της ΧΑΜ Θεσσαλονίκης και προχωρά κάθεκτος για τους επόμενους σοβαρούς αγώνες του Πρωταθλήματος Ελλάδος στο χάντμπολ. Σήμερα παίξαμε μια αγωνιστική εμβόλυμη, καθώς όπως όλοι ξέρουμε το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αγωνιστική για τους γνωστούς λόγους. Η ΧΑΝΘ παρατάχθηκε με μια σύνθεση με πολλές απουσίες λόγω Τετάρτης. Και λόγω ότι θέλουν να προετοιμαστούν για το σημαντικό αγώνα που έχουν το Σάββατο εναντίον του Λουτρακίου στη Θεσσαλονίκη. Για μας ήταν αφενός, έπρεπε να παίξουν και για κάποια περίοδο οι βασικοί μας παίκτες, γιατί το Σάββατο παίζουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι μέσα στον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη ήταν και ευκαιρία να δούμε και νεότερους παίκτες να πρωταγωνιστούν, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις, όπως για παράδειγμα ο Τζούρο Μούγιτς, αλλά και στο δεύτερο μήχρονο ο Νίκος ο Πασιάς έδειξε σταθερότητα και καλά χαρακτηριστικά.
Κρατάμε τους δύο βαθμούς, είναι πολύ σημαντικό. Το πρωτάθλημα είναι μακρύ και όπως φετινός θεσμός του πρωταθλήματος, έτσι όπως έχει γίνει με play-off από την πρώτη θέση μέχρι την 8η, νομίζω ότι αυτή η ομάδα που τότε θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση θα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Για μας θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν ψηλότερα, κοντά στις πρώτες θέσεις για να έχουμε και το πλεονέκτημα της έδρας. Ξεκίνησαν από σήμερα νωρίς το απόγευμα από την πλατεία της Λαϊκής Αγοράς της πόλης του Άργους και θα διαρκέσουν τρεις ημέρες, τα Διομήδια 2014. Πολλοί είναι οι φίλοι του Αλόγου που θα απολαύσουν τις ποικίλες εκδηλώσεις που με ζήλο ετοίμασαν τα μέλη του Συλλόγου. Τα 12 Διομήδια 2014 ξεκίνησαν. Είναι η πρώτη εκδήλωση αφιέρωμα στα αμαία και στα αγαπία Άργους. Είναι γνωστή η ευαισθησία μου απέναντι και η ευαισθησία του Συλλόγου απέναντι σε αυτά τα άτομα και έχουμε κάνει επανελειμμένες εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση ήταν πριν από 3 χρόνια. Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι κοντά μας, να περάσει καλά και σε ευχαριστώ πολύ για τη συνδρομή σας και την παρουσία σας. Σήμερα τι έχει εδώ? Σήμερα έχει βόλτες με άμαξες μόνο για αμαία και για παππούδες, για καπί δηλαδή. Και από αύριο το πρόγραμμα αλλάζει με παρουσία, με τροφοδοσία σε Λαϊκή Αγορά με σούστα και βόλτα μόνο Αμαζόνες. Το Σαββάτο ξεκινάει το βαρύ πρόγραμμα, καλωσορίζουμε τους επισκέπτες και θα έχουμε άλογο σόου στον χώρο των στρατώνων και βόλτα με άμαξες πάλι ταυτόχρονα για μικρά παιδιά. Την Κυριακή το πρωί στις 10.30 από το χώρο του αρχαιολογικού σημείου του Σομπιτζή ξεκινάει το κομβόι, η πορεία, η παρέλαση των αλόγων, καταλήγει στο Κεφαλάρι, όπου και εκεί συνεχίζεται το σόου με εμπόδια και άλλα πολύ όμορφα τρίκ. Η βόλτα με την άμαξα ήταν απίστευτη, ήταν απίθανη. Είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσουν όλοι. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε και τα Διομήδια, για να έρχεται ο κόσμος σε επαφή με τα άλογα. Οπότε σας περιμένουμε όλους. Όταν τα μετρητά τελειώνουν, έχεις ξεχασμένα μετρητά στο συρτάρι σου. Κοσμήματα, χρυσαφικά, ασημικά, λίρες, επώνυμα ακριβά ρολόγια, πολύτιμες πέτρες. Τι τα κάνεις? Στο Golden Deals γίνονται μετρητά. Αγοράζουμε ή εναχειριάζουμε στις καλύτερες τιμές με πληρωμή άμεσα της μετρητής. Πλήρης εχεμήθεια στις συναλλαγές. Λειτουργούμε με κρατική άδεια. Gold and Deals. Ένα χειροδανιστήρια Πελοποννήσου. Άργος, πλατεία Λαϊκής Αγοράς. Ναύπλιο, στάση Θανάσανας. Τρίπολη, πλατεία Πετρινού. Και στο ίντερνετ www.goldendeals.gr. Unique Hair. Κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Σε τρία σημεία. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373. Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-80677. Και Τρίπολη, τηλέφωνο 27102078. Το Unique Hair είναι κέντρο διαβίου μάθησης επίπεδου 1, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μήπως η σωστή θέση του οχήματός σας είναι στο δρόμο και όχι στο πάρκινγκ? Τώρα στην Accord Mesitas Ασφαλίσεων ασφαλίζετε το όχημά σας από 49 ευρώ το τρίμηνο. Ασφαλίσου σίγουρα και οικονομικά. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Accord Mesitas Ασφαλίσεων. Και το βασικότερο, στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και πλήρης οδική βοήθεια. Accord Mesitas Ασφαλίσεων. Ασφαλίσου σίγουρα και οικονομικά. Σιμιτζοπούλου 1 στο Άργος, όπιστα Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 27510-69330. Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με 3 καταστήματα. Ηρακλέως 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Σούπερ μάρκετ Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι. Στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές.
Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Τώρα μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Ελωμάς. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριος ισχυρή και τοπικά στα ανατολικά πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 14 έως 23 βαθμούς, στα δυτικά από 15 έως 26, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 14 έως 24 και στα νησιά από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριος ισχυρή και τοπικά στα ανατολικά πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR Τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με τη νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας.